Καλησπέρα και απόψε από τη φιλόξενη σημείωτα του NSTV να μιλήσουμε για την πανιόνια επικαιρότητα η οποία κάθε άλλο παρά αισιόδοξη είναι. Θα έχετε ακούσει οι περισσότεροι για τη λύση συνεργασίας με τον μέχρι χτες προπονητή μας Δημήτρη Τεραζόπουλο. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα ο αντικαταστάτης του, αλλά η διοίκηση θεώρησε, εγώ προσωπικά, γενικότερα νομίζω πιστεύω οι Πανιόνιοι, θέλαμε να έχει περισσότερη πίστοση χρόνου, αλλά βεβαίως μια ομάδα δεν μπορεί να αλλάξει. Μια ομάδα σίγουρα δεν μπορεί να αλλάξει ένα ολόκληρο ρόστερ, και όταν φυσικά τα αποτελέσματα μας έχουν φέρει εδώ που μας έχουν φέρει, ενημερώνω ότι είμαστε ήδη στη ζώνη. Εάν τελειώνει η σεζόν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θα οδηγούμασταν στη δεύτερη εθνική κατηγορία, έχοντας βγάλει ένα πρόγραμμα όχι και τόσο δύσκολο. Δεν λέω εύκολο, λέω ότι το πρόγραμμα που ακολουθεί τις αμέσως επόμενες αγωνιστικές είναι πάρα πολύ κρίσιμο, και εάν δεν έρθουν νίκες, εκ των πραγμάτων δεν θα χρειάζεται μόνο μία υπέρβαση. Δεν θα χρειάζεται μόνο μία υπέρβαση για να σωθεί η χρονιά. Θα χρειάζονται πολλά πράγματα μαζί. Έχουμε μιλήσει και σε προηγούμενες εκπομπές ότι όπως είναι δομημένο το ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν χρειάζεται μόνο να έχεις και λίγη τύχη. Δυστυχώς χρειάζονται πολλά πράγματα. Χρειάζονται πολλά πράγματα εάν δεν μπορεί μια ομάδα αγωνιστικά να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Έτσι. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Όπως έχετε δει και αναφέρθηκα και πριν, η βαθμολογία είναι πραγματικά πολύ δύσκολη. Η βαθμολογική μας θέση μάλλον είναι πολύ δύσκολη, και το παιχνίδι της επόμενης Κυριακής είναι παιχνίδι, θα μπορούσε να πει κάποιος, ότι η νίκη, η λέξη μονόδρομος, νομίζω ότι είναι φτωχή για να περιγράψει το πόσο χρειάζεται ο Πανιόνιος να κερδίσει την Κυριακή. Θέλω να υπογραμμίσω, χωρίς να είμαστε εδώ ειδικοί ή προπονητές, ούτε να θέλουμε να κάνουμε καφενειακή κουβέντα και μόνο,
αλλά θα ήθελα να υπογραμμίσω το γεγονός ότι η βαθμολογική θέση μιας ομάδος που έχει δημιουργήσει ευκαιρίες, μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο, λέγαμε τον προηγούμενο μήνα, έχει να κάνει και με τις ομάδες που, με τις οποίες έχει τους ίδιους στόχους. Έτσι. Και μία από αυτές τις ομάδες παίζει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εκείνο ο Παθρακικός, στο γήπεδο του κόντρα στο Εργοτέλη, ο οποίος αν κερδίσει δεν ξέρω το αποτέλεσμα, θα το δω και εγώ τώρα διαδικτυακά, ο οποίος εάν κερδίσει μας αφήνει τέταρτος από το τέλος, που πολύ απλά σημαίνει ότι και τρεις ομάδες να πέφτανε με νίκη του Παθρακικού σήμερα και με τρεις ομάδες να υποβάζονταν, εμείς θα βρισκόμασταν στη Β' Εθνική. Λοιπόν, και αυτό είναι αλήθεια. Μου είπανε να μιλήσω και να πω σε κάποιους ανθρώπους που διαδικτυακά δεν έχουν ίσως και το χρόνο να ακούσουν αυτή την εκπομπή, η οποία αλήθεια είναι και από τη μεριά μου δεν έχει διαδοθεί, γιατί δεν είμαι και άνθρωπος που θέλω να διαδώσω μια πρωτοβουλία του καναλιού, όπως έχω πει, που θεώρησε ότι καλό θα είναι να δοθεί αυτό το δίωρο την εβδομάδα κάθε Δευτέρα για την Πανιόνια επικαιρότητα, και εγώ ο ίδιος δεν την έχω αδιαδώσει και την παρακολουθούν διαδικτυακά 8, 10, 12 Πανιόνι, γιατί και η ώρα δεν είναι τόσο εύκολη. Δεν έχει να κάνει, ήδη δύο εκπομπές έχουν ανεβεί στο YouTube. Εάν πατήσετε ενημερώνω στο YouTube NSTV και πάτε και ψάξετε μάλλον αναβδομάδα, θα δείτε ότι ήδη δύο εκπομπές της Πανιόνιας Πορείας είναι ήδη στον αέρα. Για να πούμε όμως για το ποδοσφαιρικό τμήμα δύο κουβέντες. Ο κύριος Τερεζόπουλος έλυσε την συνεργασία του με τον Πανιόνιο και παρόλο που έχοντας μιλήσει και με ανθρώπους που είναι κοντά στην ομάδα, δεν θεωρούν και οι ίδιοι, αν δείτε και από την ανακοίνωση τελειώνει, ότι είναι η μόνη διέξοδος που έχει μια ομάδα όταν βρίσκεται σε αυτή τη θέση, για να αλλάξει η ψυχολογία, να αλλάξει η διάθεση, να αλλάξει κάτι τέλος πάντων στον τρόπο λειτουργίας και αγωνιστικής έτσι συνέπειας, μιας και δεν μπορούν να αλλάξουν πριν το Γενάρη οι ποδοσφαιριστές, αν βάλουμε κάτω ότι και η οικονομική κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και το Γενάρη οι λύσεις δεν μπορεί να είναι περιπτώσεις Μήτρογλου. Όπως θυμάστε πολύ καλά, πριν 3 χρόνια, 3,5, πριν να αναλάβει η διοίκηση του κυρίου Τσάβαλου με τα αποκαίδια που άφησε, η προηγούμενη διοίκηση πριν 3,5 χρόνια λοιπόν είχε την επιλογή Μήτρογλου. Και η επιλογή Μήτρογλου έσωσε την παρτίδα, όπως θυμάστε πολύ καλά τότε. Τώρα επιλογή Μήτρογλου δεν υπάρχει. Που πολύ απλά σημαίνει, έτσι πρακτικά και
άκρος ρεαλιστικά, εάν δεν κερδίσουμε τον Όφη και τα υπόλοιπα αποτελέσματα είναι δυσμενή, θα μείνουμε στάσιμοι στους 11 βαθμούς και οι επόμενες αγωνιστικές γίνονται στο ψυχολογικό κομμάτι τουλάχιστον, αλλά και στο αγωνιστικό αφόρητες. Οι αντίπαλοι σου, όλοι οι αντίπαλοι σου θα πιστεύουν ότι γιατί να μην σε κερδίσουν, και τα βαρύδια στα πόδια των ποδοσφαιριστών που έχουν το μέσο όρο ηλικίας που έχουν στον Πανιόνιο, εκ των πραγμάτων είναι νεαροί ποδοσφαιριστές, αφού δεν υπήρχε άλλη λύση στο οικονομικό κομμάτι. Τα πόδια των ποδοσφαιριστών λοιπόν θα είναι, θα έχουν όχι απλά βαρύδια, θα είναι αφόρητη η ψυχολογική πίεση. Επειδή ακούω, παρόλο που δεν έχω χρόνο τελευταίες μέρες διότι πρέπει να τρέξω και τα προσωπικά μου, μαθαίνω και ενημερώνομαι ότι και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα λοιπά υπάρχουν οι απόψεις ότι εγώ δεν πάω φέτος, εγώ δεν κάνω φέτος, εγώ τα βλέπω από την αρχή της σεζόν, εγώ το ένα, εγώ το άλλο, δεν έχουμε ομάδα και τέτοια. Εάν είναι να πηγαίνουμε και να ενισχύουμε κάτι μόνο στην τρελή χαρά, όπως λέει ο λαός, και μόνο στα ωραία και στα χαχαχα και στα χουχουχου, τότε πάμε στο γήπεδο για χαβαλέ. Πάμε στο γήπεδο για να κάνουμε πλάκα, να σπάσουμε μάλλον πλάκα. Και αυτό θεμητό είναι. Και αυτό δεν είναι άσχημο, δεν είναι κακό. Αλλά η κατάσταση για αυτούς που λένε ότι αγωνιούνε και δεν θέλουν να βοηθήσουν δεν είναι ούτε το χαβαλέ, ούτε για να τσεκάρουμε γκομενίτσες, ούτε για να το παίξουμε μάγκες, ούτε για να πετάξουμε μπουκαλιά στους φοιτητές να βγάλουμε τα αποθυμένα μας, τα οικογενειακά ή τα προσωπικά του σπιτιού μας, ούτε τίποτα άλλο. Είναι γιατί θεωρούμε ότι αυτή η γειτονιά και αυτή η ομάδα με τον έναν ή άλλο τρόπο είναι και δική μας στην τελική. Γι' αυτό πάμε. Παρόλο που και οι αντοχές όλων, οικονομικές και ψυχολογικές, είναι περιορισμένες, η πλειοψηφία του κόσμου του Πανιωνίου, το έχουμε πει και το έχει εμπεδώσει τώρα όλος ο κόσμος που έχει ζήσει και έχει βιώσει τον Πανιόνιο σαν ομάδα, όχι μόνο της αρεσκίας του, δικιάς του ομάδας, κοντινής, σαν τη δικιά του οικογένεια εννοώ, είναι άνω των 50, αυτή που έχει δει και μεγάλους ποδοσφαιριστές και τεράστιες επιτυχίες, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Αυτοί λοιπόν μαζί με την οικονομική κρίση έχουν ένδυα και ψυχολογίες. Δεν έχουν τις αντοχές που είχαν παλιότερα. Δεν μπορούν να βλέπουν ομάδες που η φανέλα τους είναι σαφέστατα υποδιέστερη, όπως τα η Καλονή, όπως οι ήττες που κάναμε το Σέδρας. Δεν χρειάζεται να τις αναφέρω μία-μία, να έρχονται και να σε κερδίσουν.
άλλα βιώματα έχουν, άλλες απαιτήσεις έχουν. Έρχονται για να δούνε, έρχονται για να ενισχύσουν με το χειροκρότημά τους. Έρχονται στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν, αν όχι την ομάδα που ξέρανε, να παρακολουθήσουν κάποιους οι οποίοι θα μπορούν να σταθούν, θα μπορούν να ανταποκριθούν έστω και με ισοπαλίες. Δυστυχώς όμως η έλλειψη εμπειρίας, η έλλειψη των οικονομικών, παρόλο που ο κύριος Τερεζόπουλος δεν είναι υπέτειος για αυτό το αποτέλεσμα, μπορεί σε κάποιο βαθμό και αυτός βέβαια να έχει ευθύνη στην επιλογή της εντεκάδος, σίγουρα και αυτός έχει ευθύνη μετά από 10-11 αγωνιστικές, αλλά έδειξε από τον πρώτο μήνα ότι έδωσε το κάτι της στους ποδοσφαιριστές, δημιουργούσαν ευκαιρίες, παίζανε στρωτό ποδόσφαιρο αυτοί οι ποδοσφαιριστές νεαρής ηλικίας, αλλά χρειάζεται και τον γκολ. Όταν δεν έρχεται τον γκολ, ακόμα και χτες είδατε ότι στο 0-0 είχαμε μια τεράστια ευκαιρία να προηγηθούμε στο σκορ και να πάμε στο ημίχρονο με ένα μεγάλο ψυχολογικό αβαντάζ. Ο Φούντας που βρέθηκε στη θέση του σκόρερ δεν κατάφερε να νικήσει την πρωταθληματοφύλακα, και έτσι το δεύτερο ημίχρονο έγινε ό,τι έγινε, με πρωταγωνιστή του αγώνα και MVP της αναμέτρησης, σαφέστατα τον τερματοφύλακά μας, ο οποίος απέκρισε 2 πέναλτι. Τι άλλο να κάνει. Μπορούμε να λέμε ότι τερματοφύλακες, θα έλεγα, έχουμε. Τι δεν έχουμε? Δεν έχουμε ένα center for σαν το Μάτζιο, καλή ώρα, έχει φτάσει ήδη τα 6-7 τέρματα με το Λεβαδιακό, του δώσε τεράστια νίκη εκτός έδρας στο Ηράκλειο χτες, και όπως λέγαμε η βαθμολογία είναι αυτή, διότι έχει και τους αντιπάλους. Και όταν ο Λεβαδιακός, μια ομάδα που ήταν από κάτω, κάνει 2 σερί εκτός έδρας νίκες και εσύ δεν κερδίζεις το γήπεδό σου, μία από τις ομάδες οι οποίες συζητάγαμε και λέγαμε ότι θα παλέψει την παραμονή, σαφέστατα ήταν και ο Λεβαδιακός. Η νίκη Βόλου, που πιστεύω ότι δεν προλαβαίνει ούτως ή άλλως, η νίκη Βόλου, ο Παθραγικός, ο Λεβαδιακός, ο Εργοτέλης, ο Πλατανιάς και ο Πανιώνιος, μετά την ήττα μας στην Κέρκυρα, έτσι, η οποία έχει ξεφύγει και έχει πάει με το βαθμό που πήρε με τον Ατρόμητο στους 14-15 πόντους, και το πρόγραμμά της δεν είναι και τόσο δύσκολο, αφού καταφέρνει και αξιοποιεί την έδρα της. Εάν λοιπόν οι ομάδες αυτές, οι 6-5-6, σε έχουν αφήσει στο τέλος της του πρώτου γύρου 5 και 6 βαθμούς πίσω, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Δεν ξέρω αν η λέξη υπέρβαση επαρκεί, η λέξη θαύμα επαρκεί, ή όποια λέξη θέλετε βάλτε. Όποια λέξη θέλετε βάλτε. Και επειδή, όπως είπα πριν, ακούω και διαβάζω πολλά, μην πάει κανείς στο γήπεδο, μην κάνετε, αυτοί δεν ασχολούνται, η ομάδα έχει πέσει και δεν κάνουν κάτι. Σαν τι να κάνουν δηλαδή? Σαν τι να κάνουν αυτοί που έχουν αναλάβει τα χρέη των προηγούμενων? Να μπουν μέσα και να παίξουν ποδόσφαιρο? Η μόνη λύση που μπορούσε να γίνει ίσως νωρίτερα, η απομάκρυνση του Τερεζόπουλου, αλλά δεν πιστεύω ότι λύνει το πρόβλημα.
διότι δεν ξέρουμε τον επόμενο, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι. Δεν ξέρουμε τον επόμενο και βεβαίως ο σεφ, ο μάγειρας στο εστιατόριο, ετοιμάζει φαγητό κλάς, ετοιμάζει φαγητό σε λεκουτών, μια έκφραση έτσι για να δείξει κάτι το πολύ ωραίο, σύμφωνα με τα υλικά που του δίνεις. Εάν τα υλικά που του δίνεις δεν είναι κλάσεις, αυτό το αποτέλεσμα θα έχεις. Από αυτό εδώ το βήμα, όσοι μπορούν και το βλέπουν, ή όσοι το βλέπουν μαγνητοσκοπημένα, θα έλεγα, εγώ έχω να πω το εξής, ότι την Κυριακή που έρχεται θα μετρηθούν θα βγάλουμε ένα συμπέρασμα που δεν θα έχει δικαιολογίες καιρού, δεν θα έχει δικαιολογίες κρίσης, δεν θα έχει δικαιολογίες τίποτα. Εάν η διοίκηση αποφασίσει να κατεβάσει τη γενική είσοδο στα 5 ευρώ, όπως το ακούτε, ένα καφέ, ένα καφέ και κάτι έστω, σε όλες τις κρίκητες του γηπέδου, για να πάρει μπροστά κυρίως το ψυχολογικό κομμάτι αυτή η ομάδα, με μη νίκη, έχοντας δει το πρόγραμμα, έτσι, και δεν μιλάω κουτουρού, δεν μιλάω καθόλου κουτουρού, έτσι, έχοντας δει το πρόγραμμα λοιπόν των επόμενων εβδομάδων, η μη νίκη αύριο, αυτή την Κυριακή, σημαίνει ότι από τη Δευτέρα το πρωί όχι μόνο η Παναγιά που λέει ο κύριος Αναστασιάδης, θα χρειαστούν σίγουρα και ο Χριστούλης και η Παναγιά και όλοι οι Αγγέλοι και όλοι οι Άγιοι όλων των θρησκειών της γης, για να καταφέρει ο Πανιώνιος να περάσει 4 ομάδες στη βαθμολογία και να σώσει την παρτίδα στο τέλος της σεζόν. Τόσο απλό είναι. Είναι τόσο απλό. Λοιπόν, ας κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.
Λοιπόν, όπως λέγαμε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Στο ψυχολογικό κομμάτι το βάρος που αντιμετωπίζει μετά τις δύο συνεχόμενες έτες η ομάδα μας είναι μεγάλο και σίγουρα πρώτα και πάνω απ' όλα χρειάζεται ηρεμία, όπως έκανε στη δήλωσή του ο βοηθός προπονητή και φίλος όλων μας Αντώνης Μανίκας. Αναφέρει από ό,τι βλέπω και την κατάσταση που είχε η ομάδα μας στην αρχή της σεζόν ο Αντώνης, όχι για να δικαιολογήσει τον Τερεζόπουλο, απλώς για να πει τα πράγματα με το όνομά τους. Αναφέρει κυρίως στον παράγοντα ψυχολογία και βεβαίως δεν είχε δυνατότητα η διοίκηση του Πανιωνίου, όπως πολύ σωστά αναφέρει, να αγοράσει ποδοσφαιριστές ή να φτιάξει το ρόστερ με έμπειρους παίχτες, οι οποίοι βέβαια θα χρειαζόντουσαν να έχουν και τις ανάλογες οικονομικές απολαβές. Και έτσι το σκηνικό που βιώνουμε σήμερα είναι αυτό που βλέπουμε όλοι μας, έτσι. Και υπάρχουν και κάποια παλικάρια που τολμάνε να αναφέρουν το αποτέλεσμα της τωρινής διοίκησης. Λόγω του γεγονότος και μόνο, έτσι, ότι τις προηγούμενες τρεις χρονιές, όταν πια καήκαν και τα χορτάρια, πέρσι το καλοκαίρι που μας πέρασε, και δεν έμειναν απλά από καΐδια, αλλά ξύσανε και το χώμα και δεν αφήσανε απολύτως τίποτα, η ομάδα, εντάξει, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έσωσε την κατηγορία. Τώρα δηλαδή τι? Όταν υποβιβάζονται τέσσερις ομάδες, όλοι ξέραμε και ξέρουμε πάρα πολύ καλά λοιπόν, όταν λοιπόν έλεγα ξεκίνησε όλοι, ξέραμε ότι θα είναι πολύ δύσκολο το έργο. Και μέχρι πριν ένα μήνα βλέπαμε ότι το έργο θα παιχτεί σε 5-6 ομάδες. Άντε 7. Πού θα γινόταν στην πορεία 6, έτσι, κάποια ομάδα θα έβρισκε τα πατήματά της. Τα αποτέλεσματα όμως των ομάδων των συνυποψήφιων ή αυτών που θα πάλευαν για την παραμονή, δυστυχώς όμως από ό,τι διαπιστώνω και οι ομάδες κάτω από μας κάνουν κάποια αποτελέσματα περίεργα, κάνουν νίκες αναπάντηχες και έτσι η ελπίδα που είχαμε το πρώτο μήνα της σεζόν ότι θα έρθουν και τα αποτελέσματα, δεν λέω ότι δεν την έχουμε πια, απλά όμως αναφέρω ότι ξέραμε ότι δεν θα έχουμε την εμπειρία. Ξέραμε ότι
θα χρειαστεί να παλέψουμε πολύ. Θα χρειαστεί να παλέψουμε πολύ και να πάρουμε και αποτελέσματα με την άμυνά μας. Εκεί θεωρώ ότι η ομάδα πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθεί. Εκ των όνων κάνευ είναι να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μου τον Τζόρτζ. Εκ των όνων κάνευ είναι ότι τα αμυντικά κενά της ομάδος μας, ακόμα και σε παιχνίδια που κρατάμε το 0 στο ημίχρονο, δεν μας αφήνουν να πάρουμε κάτι θετικό και δεν είναι εύκολο για καμία ομάδα, πολύ περισσότερο για μας, να βρίσκουμε 2 γκολ όπως με τη Βέρεια για να πάρουμε κάτι σε εκτός έδρας αγώνα. Έτσι. Εάν δεν μπορούμε λοιπόν από την άμυνα, που από εκεί ξεκινάνε όλα, αγώνα με τον αγώνα, να αποκτήσει η ομάδα αυτοπεποίθηση ότι πίσω βελτιώνεται σταδιακά, αλλά σίγουρα βελτιώνεται, όσα και να βάζεις μπροστά. Χτες μπορεί να χάσαμε 2-1, αλλά είχαν και 2 χαμένα απέναντι αντίπαλοι, που δεν συμβαίνει πάντα και δεν είναι τόσο εύκολο να γίνεται συνεχώς. Εγώ καταθέτω απλώς μια άποψη ότι η αμυντική ενίσχυση με 2, γιατί και ο Παντίδος δεν είναι εκεί καθαρά η θέση του, με 2 στόπερ είναι το πάνω απ' όλα για να μπορείς να κρατήσεις το 0 έστω και στους εντός έδρας αγώνες σου, αλλά και στους εκτός. Τώρα πια δεν έχουμε περιθώρια να κοιτάμε εντός ή εκτός. Τώρα πια με αυτή την εμπειρία που έχουν πάρει οι παίκτες μας και με το μαχαίρι στο στόμα, πρέπει να κυνηγάμε αποτελέσματα σε όλες τις έδρες του πρωταθλήματος. Αυτό δεν γίνεται εάν δεν έχεις την εμπειρία πίσω. Και σαφέστατα έναν έμπειρο επιθετικό μπροστά. Πού θα τον βρούμε? Βεβαίως και θυμόμαστε όλοι ότι έχουμε την απαγόρευση ενίσχυσης του ρόστερ μας με ποδοσφαιριστή ξένο ή και Έλληνα άνω των 24. Αυτή είναι ακόμα σε ισχύ μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Το στάτους αυτό δεν αλλάζει. Οπότε πρέπει μέχρι τα 24 να βρούμε κάποιον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Δεν θυμάμαι σε λεπτομέρεια αν μπορεί να είναι και ξένος. Νομίζω όχι, μόνο Έλληνας. Για να ενισχύσουμε και την επιθετική μας γραμμή, ώστε να μην μπαίνει το βάρος μόνο στο Γιάννου ή στον Κολοβό όταν βγαίνει μπροστά κτλ. Είχαμε και την ατυχία με τον Δημήτρη τον Κολοβό, ο οποίος μπορεί να μην το έχει το εύκολο γκολ, αλλά σίγουρα θα βοηθούσε χτες για να βγει η ομάδα μπροστά. Για την ευκαιρία που χάσαμε τα είπαμε. Το διατάφτα είναι το εξής. Όσοι λέτε στην παρέα σας σε μια απλή κουβέντα, και μιλάω για τους πανιόνιους της ευρύτερης περιοχής, ευρύτερης περιοχής της Νέας Μήνης εννοώ, Αγίου Δημητρίου, Καλυθέας κτλ. Την Κυριακή χρειάζεται ενίσχυση ο σύλλογος, οι ποδοσφαιριστές και όποιος προπονητής έχει επιλέξει. Μπορεί να είναι και ο Αντώνης Μανίκας ακόμα. Εύχομαι να σκεφτούν να γίνει μια γενική είσοδος των 5 ευρώ
η διοίκηση όχι ότι είναι η διαφορά στο τάλιρο, αλλά για 100 ή 200 ή 300 άτομα μπορεί να είναι και η διαφορά στο τάλιρο. Και εκεί που κόβουμε 800 ή 900 εισιτήρια, να κόψουμε 1500, 1300, είναι κάτι. Να μου πείτε, αυτός είναι ο Πανιώνιος? Όχι. Αυτό σίγουρα δεν είναι ο Πανιώνιος. Αλλά η παραμονή στην κατηγορία θα σου δώσει μια ελπίδα από το χρόνο το καλοκαίρι ότι θα υπάρχει Πανιώνιος σε 5 χρόνια. Η μη παραμονή, η μη παραμονή δεν θα σου εγγύεται κανείς για Πανιώνιο σε 3 ή 5 χρόνια. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Πρέπει λοιπόν την Κυριακή όσοι λένε και το πιστεύουν ακόμα ότι είναι με τον ιστορικό, είναι με τα κόκκινα και μπλε, να έχουν μια παρουσία. Για μένα πρώτα για τη δικιά τους πάρτη και μετά για τους ποδοσφαιριστές. Γιατί στα δύσκολα φαίνεσαι. Οι Αμερικάνοι λένε when the going gets tough, only the tough keep going. Που σημαίνει ότι στα δύσκολα φαίνεται ποιος είναι και τι. Να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο τον Τζόρτζ. Βλέπω και το σχόλιο σου, Τζόρτζ. Αν προλαβαίνουμε ή όχι θα κριθεί και σίγουρα θα φανεί μέχρι ή μάλλον θα φανεί και σίγουρα θα έχουμε μια γενική εικόνα μετά τις 3 Δεκέμβρη όταν θα έχουμε παίξει και το πολύ δύσκολο και κρίσιμο αγώνα με τον Πλατανιάς, τον εξαναβολής αγώνα με τον Πλατανιά στην Κρήτη εκτός έδρας. Μέχρι τότε, όπως βλέπω, το πρόγραμμα δυστυχώς δεν είναι το καλύτερο δυνατό. Και ξεκινώντας ο δεύτερος γύρος γίνεται ακόμα δυσκολότερο. Μόλις παρακολούθησα ότι το παιχνίδι του Παθρακικού με τον Εργοτέλη είναι ακόμα στην ισοπαλία, το καλύτερο αποτέλεσμα για μας. Να μου πείτε, κοιτάμε τους άλλους. Όπως βλέπετε, η πορεία του Λεβαδιακού εδώ και 15 μέρες μας αναγκάζει να κοιτάμε και τους άλλους και να παίρνουμε θάρρος ότι για κάποιους μπορεί να μπήκαν τα σωληνάκια στο ποδοσφαιρικό Πανιώνιο μετά τη λήξη της αγωνιστικής χτες, αλλά και με τα σωληνάκια στην εντατική είσαι ακόμα εν ζωή. Μπορείς με κάποια φαρμακευτική αγωγή, μπορείς να ανακάμψεις, να σταθεροποιηθείς πρώτα και να βγεις από την εντατική μετά σε πιο υγιή κατάσταση και με ελπίδες να ζήσεις. Αν θέλετε να πούμε ότι μας μπήκαν τα σωληνάκια και είμαστε στην εντατική, εγώ δεν το πιστεύω. Σίγουρα, εάν δεν κερδίσουμε την Κυριακή, είμαστε όχι μόνο στην εντατική με τα σωληνάκια, αλλά ο γιατρός θα πει
χρειάζεται και ο Θεός και μη χάνετε την πίστη σας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο ότι θα γίνει. Κουνιούμε και από τη θέση μου κούφια η ώρα να πάρουμε την νίκη την Κυριακή για να μείνουμε εκτός εντατικής. Η προσωπική μου άποψη είναι αυτή. Και να δούμε το μέλλον, γιατί έχουμε δυνατότητες, μπορούμε να παίξουμε ποδόσφαιρο, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Χρειαζόμαστε αποτελέσματα. Χρειαζόμαστε αποτελέσματα, διότι χωρίς αποτελέσματα η εικόνα του αγώνα δεν φτάνει. Και πρέπει κάτι να αλλάξει στην ομάδα. Και η αμυντική ενίσχυση είναι όχι απλά αναγκαία από το Γενάρη, αλλά και η επιθετική ενίσχυση. Δυστυχώς και ο Ιμπαγάσα που αναγκάστηκε να παίξει από νωρίς προχτές, χτες μάλλον, δεν ήταν και το τερέν το καλύτερο δυνατό να αποδώσει όλη τη διάρκεια που συμμετείχε στον αγώνα. Παίζαμε και με μια ομάδα, να σας θυμίσω, που η οποία είχε κόψει βαθμούς και από τον Ολυμπιακό έχει κερδίσει τον ΠΑΟΚ, με δυνατότητες σίγουρα εντός έδρας αλλά και εκτός. Και παρόλη την καταπληκτική εμφάνιση του τερματοφύλακά μας, δεν καταφέραμε τελικά να πάρουμε κάτι. Για τον νέο μας προπονητή, δεν μπορώ να κάνω κριτική. Ακούγεται το όνομα του Μαρίνου Ουζονίδη. Παλιότερα είχαν πει για τον Αποστόλη το Μάτζιο, για τον Άκη το Μάτζιο. Δεν νομίζω ότι έφταιγε ο Τερεζόπουλος, ότι η κύρια ευθύνη είναι δικιά του. Ευθύνη βέβαια ως μέρος του προπονητικού επιτελείου και ως μέρος της ομάδας στο αγωνιστικό κομμάτι σίγουρα και έχει, σε κάποια παιχνίδια μεγάλη, σε κάποια μικρότερη, σε κάποια μεγαλύτερη. Δεν λέει κάτι. Δεν φταίει όμως αυτός. Αυτό το υλικό του δόθηκε. Αυτό το φαγητό φτιάχνει. Και μάλιστα στις πρώτες 6-7 αγωνιστικές και ωραία το σέρβιρε και ωραία γεύση είχε, παρόλο που δεν μας χόρτενε. Για να κάνω την παρομοίωση σε σχέση με το μάγειρα και το τελικό αποτέλεσμα των αγώνων μας. Αλλά τώρα, αν θα είναι ο Μαρίνος Ζουνίδης, αν θα είναι οποιοσδήποτε άλλος, εγώ κάποτε είχα πει, γιατί αφήσατε να φύγει ο κύριος Παράσχος στη διοίκηση Τσακίρη. Τώρα δεν μπορώ να πω για τίποτα, διότι οι άλλοι έχουν αναλάβει το τεράστιο κόστος το οικονομικό για να τρέξουν την ομάδα. Άλλοι έχουν αναλάβει φορτία, όπως θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα. Μίλησα και για κάποιο, την προηγούμενη εβδομάδα, πριν 15 μέρες, μίλησα και για κάποιο πρόστιμο που μπήκε στην ΠΑΕ Πανίνος των 150.000 ευρώ για τη μη καταβολή της εγγυητικής. Στην αρχή της σεζόν, βάσει του κανονισμού έναρξης του πρωταθλήματος, η ΠΑΕ Πανίνος και η ΠΑΕ ΟΦΗ πήραν παράταση μέχρι 7-8 Γενάρη, δεν θυμάμαι, για να καταβάλουν την εγγυητική. Μόνο όμως η ΠΑΕ Πανιούνιος έφαγε και ένα πρόστιμο των 150.000. Πριν 15 μέρες είχα πει και σαν μην ασχολούμενος με τα αθλητικά, μου φάνηκε περίεργο. Δύο οι ομάδες οι ανεπαρκείς, δύο οι ομάδες που δεν τήρησαν τους κανονισμούς και τις υποχρεώσεις τους, μία η χρηματική ποινή.
Δεν το είχα καταλάβει, ακόμα δεν το έχω καταλάβει. Από τη μεριά της ΠΑΕ λένε ότι θα το αντιμετωπίσουν και... έχοντας την εγγυητική εν καιρός μετά την παράταση που πήρε, δεν θα χρειαστεί να πληρωθεί. Όπως βλέπετε, ο πανιόνιος ουρανός δεν είναι απλά συννεφιασμένος και μαύρος. Είναι... χειρότερος και από τις Αγγλίες. Που πιστέψτε με, και ο ουρανός και η θάλασσα εκεί πέρα, που έχω ζήσει πολλά χρόνια, είναι πολύ σκουρόγκρι. Όλοι λοιπόν όσοι λέτε και πιστεύετε ότι, ή μάλλον δεν θέλετε να μπούμε στην εντατική για τα καλά και να κοιτάμε και να ζητάμε τη βοήθεια όλων των θεών, όλων των θρησκειών του πλανήτη, πρέπει να είναι κοντά στην ομάδα μας την Κυριακή που μας έρχεται. Αν κρίνει η διοίκηση ότι θα βοηθήσει μια γενική είσοδο στο 5 ευρώ, όχι ότι θα κάνει τη μεγάλη διαφορά έτσι, διότι η απογοήτευση είναι πολύ μεγάλη στην πλειοψηφία των Πανιωνίων που δεν είναι παιδιά με υπομονές απίστευτες. Είναι άνθρωποι που έχουν ζήσει άλλα και ακόμα έχουν τη συνήθεια να πηγαίνουν στο γήπεδο. Πια η απογοήτευση και η έλλειψη φωτός στο βάθος του τούνελ τους κρατάει μακριά. Πρέπει όμως και αυτοί και όσοι έχουν κάποιο φίλο ή φίλη να πούνε απόψε θα πάμε, γιατί μετά μπορεί να είναι πολύ αργά. Μετά ίσως χρειαστεί να πηγαίνουμε στην εκκλησία την ώρα του αγώνα, στο μούφτι για τους μουσουλμάνους, αν έχουμε μουσουλμάνους πανίους, μπορεί και να έχουμε, που πάνε οι άλλες θρησκείες των Πανιωνίων που δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, αν υπάρχουν και αυτοί, σίγουρα θα υπάρχουν, και να κάνουμε ολονύχτιες προσευχές για να αποφύγουμε την καταστροφή που θα είναι ένας τυχόν υποβιβασμός. Εδώ από το δικό μου κομμάτι, και πιστεύω ότι υπάρχει φως με νίκη την Κυριακή. Πιστεύω ότι παρόλο που το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ δύσκολο τις επόμενες εβδομάδες, το DNA της φανέλας δεν έχει χαθεί. Το DNA της φανέλας και της μπλούζας είναι εκεί και σε άλλες στιγμές πάρα πολύ δύσκολες για την ομάδα. Οι οικονομικές δυνατότητες σαφέστατα και είναι περιορισμένες. Αλλά η νίκη την Κυριακή αλλάζει πολλά. Η νίκη την Κυριακή αλλάζει πολλά, διότι βλέποντας το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή που έχω μπροστά μου, μπορώ να δω ότι ο Λεβαδιακός παίζει με τον Ολυμπιακό. Μας έχει περάσει βέβαια, αλλά με μια νίκη μας την Κυριακή τον φτάνουμε. Μπορώ να δω ότι ο Παθρακικός παίζει με τον Παναθηναϊκό. Μάλλον τελείωσε χει ο Παθρακικός, οπότε έμεινε από κάτω μας στους 10 και η βαθμολογία είναι Κέρκυρα 15, Λεβαδιακός 14,
Όφη 13, Πλατανιάς 12, Πανίνος 4, Σαρωτένος 11, Παθρακικός 10. Με νίκη μας την Κυριακή πάμε στους 14 και πιάνουμε το Λεβαδιακό, που δεν νομίζω να μπορέσει να κόψει βαθμό από ένα Ολυμπιακό ο οποίος είναι πολύ τυχερός που δεν έχει 7 βαθμούς από την κορυφή, αλλά μόλις 4. Όχι μόνο πιάνουμε το Λεβαδιακό, αλλά αφού παίζουμε με τον Όφη, περνάμε και τον Όφη. Βγαίνουμε δηλαδή από την επικίνδυνη ζώνη έχοντας περάσει 2 ομάδες. Ο Πλατανιάς αγωνίζεται με την νίκη Βόλου, είναι πολύ φυσιολογικό να φτάσει στους 15. Και είμαστε εκτός, σαφέστατα όχι κινδύνου, εκτός εντατικής θα έλεγα. Και έχουμε στο σώμα μας ακόμα ζωή να μπορέσει μέσα από τις δικές του δυνάμεις να ανασυνταχθεί και να βγάλει τον πρώτο γύρο με όσους περισσότερους βαθμούς μπορούμε. Η μη νίκη ούτε να το θέλω δεν φαντάζομαι, ούτε να το θέλω δεν σκέφτομαι, καθώς έρχεται το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό την άλλη εβδομάδα, αλλά και ο Παθρακικός παίζει με τον Αστέρα Τρίπολη στο γήπεδό του, πολύ δύσκολο αγώνα, και ο Πλατανιάς παίζει με τον Πανετολικό, οπότε πολύ φυσιολογικό να μείνει στους 15 και με εμάς στους 14 λέμε, και ο Λεβαδιακός στο Περιστέρι σε 15 μέρες. Άρα θα υπάρχει ζωή. Εύχομαι η φανέλα και το DNA της να μας βγάλει μέχρι την Κυριακή ασπροπρόσωπους. Εύχομαι ο Αντώνης ο Μανίκας με το δικό του το ψυχισμό να δώσει στους προσφέρες να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα. Και να βγάλουμε αυτό το μήνα ο οποίος είναι πραγματικά πολύ δύσκολος. Καθώς μετά από τον Ολυμπιακό παίζουμε με τον Ατρόμητο της έδρας και τα λοιπά και τα λοιπά. 3 του Γενάρη έχουμε το εξαναβολής αγώνα στην έδρα του Πλατανιά. Και βεβαίως μετά τελειώνουμε τον πρώτο γύρο έχοντας να παίξουμε στο γήπεδο της Τούμπας κοντά στον ΠΑΟΚ. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, αλλά ως Πανιόνιοι είμαστε συνηθισμένοι και θα τα δώσουμε όλα. Αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα προς τους ποδοσφαιριστές και προς όλους την ομάδα, για να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο που με τα αποτελέσματα, όπως είπα, όλων των υπόλοιπων ομάδων μας έχουν φέρει δυστυχώς ήδη κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Πάμε όμως ένα διάλειμμα, έτσι να πάρω κι εγώ μια ανάσα και θα τα ξαναπούμε σε λίγη ώρα.
Αυτά λοιπόν για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Εξαντλήθηκε η κουβέντα. Η όλη ιστορία είναι να δώσουμε την παρουσία μας όλη την Κυριακή στο γήπεδο. Όσοι πιστεύουν ότι από τη μεριά τους μπορούν να βοηθήσουν. Όσοι πιστεύουν δηλαδή ότι η ομάδα έχει πιθανότητες και ελπίδες. Προσωπικά και πολλοί φίλοι μου πιστεύουν ότι μπορούμε, γιατί έχουμε παίξει και ωραίο ποδόσφαιρο. Μπορούμε, αν και εφόσον έρθουν και τα αποτελέσματα, τα οποία έχουν να κάνουν σαφέστατα και με την ψυχολογία της ομάδας, έτσι. Στο μπάσκετ, εντάξει, δεν χρειάζεται να σας πω εγώ ότι ήταν άνεση μια ανάμεση κοντά στο Παναθηναϊκό. Εκεί όμως έχει δείξει η ομάδα ότι όχι μόνο δεν θα κινδυνεύσει, αλλά πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλύτερα και με αποτελέσματα και με όλα. Έχει ήδη κάνει δύο συνεχόμενες νίκες. Την ερχόμενη Δευτέρα βέβαια είναι το πολύ δύσκολο, ο πολύ δύσκολος αγώνας κοντά στον Ολυμπιακό. Βρήκανε και το κάνανε Δευτέρα βέβαια, 5 ώρα. Οργάνωση εκεί στον Εσάκε. Ο κόσμος δεν έχει δουλειές, ο κόσμος δεν έχει... Θα τα παρατήσει ώρα για να μπορέσει να δει την ομάδα του. Αλλά στο μπάσκετ η κουβέντα είναι όχι μόνο στους παράγοντες, αλλά στην όλη οργάνωση που δυστυχώς αδικεί την ιστορία του αθλήματος. Τέλος πάντων, κάναμε μια πολύ μεγάλη νίκη και στο Πόλο, καθώς ο Ονειρίας Λαμίας δεν κατάφερε να πήραμε τον αγώνα χωρίς να αγωνιστεί η ομάδα μας. Και εντάξει, παρόλο που δεν είναι να πανηγυρίζεις για κάτι το οποίο δεν αγωνίστηκες και το έλαβες έτσι, αλλά οι βαθμοί μπήκανε στο τσουβαλάκι του Πανιωνίου και ελπίζω την επόμενη εβδομάδα ή μία από τις επόμενες εκπομπές να έχουμε εδώ φιλοξενούμενο και τον Αλέκο τον Βάσο μαζί με τον Γιάννη Θωμάκο να μας πούνε δύο κουβέντες, αν και η προπόνησή τους είναι, ξεκινάει αργά, ξεκινάει γύρω στις 8.30 αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Θα βρούμε μια φόρμουλα τέλος πάντων να έχουμε συνέχεια στις συνεντεύξεις μέσα από την εκπομπή Πανιώνια Πορεία εδώ στη συχνότητα του NSTV Web Radio, και να μας πει και ο Αλέκος με τα παλικάρια του πώς έχουν καταφέρει έτσι και να τους βγάλουν όλους ψεύτες και να πάνε και φέτος ακόμα καλύτερα από πέρσι και να μην υπάρχει κίνδυνος παραμονή σημεί στην κατηγορία, μιας και είναι το μοναδικό σπορ από τα αεραστεχνικά, τα μη επαγγελματικά, το ιστορικότερο συλλόγο του ελληνισμού που αγωνίζεται στην πρώτη την τάξη κατηγορία. Για όλα τα υπόλοιπα φρόντισαν οι διοικήσεις του κυρίου Τσάβαλο με τους λοιπούς τους συνεργάτες να βρίσκονται σε χαμηλότερες κατηγορίες, εννοώ. Αυτά και για απόψε, δεν είναι ούτε στο χαρακτήρα μου, ούτε στο στην άβρα μου, ούτε στο ταπεραμέντο μου, όποια λέξη θέλετε βάλτε, να είμαι σε αυτό το mood και έτσι
θα σας καλησπερίσω και θα σας πω καλή όρεξη και καλό καλή συνέχεια της βραδιάς, της βροχερής, μια ζεστή και ξέγνιαστη σε εισαγωγικά νύχτα, καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα, και όσοι νιώθουν ότι ανήκουν στην πανιόνια οικογένεια, καλό θα είναι την Κυριακή να βρεθούν στο στάδιο Νέας Μήνης για βοηθήσουν όσο είναι εφικτό αυτό στο ψυχολογικό κομμάτι των αγωνιζομένων αθλητών μας για την νίκη ζωής ή θανάτου, λένε, για μια νίκη που χρειάζεται η ομάδα μας περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Καλό βράδυ. Και πάντα καθαρά και ανέρυθρα. Γεια σας.